Την επόμενη φορά που ο κύριο Ταϊκούρα παρουσιάσει 10 μέρε πριν από εκλογέ συγκεκριμένα έργα για τον ομόρο Δόπη, με την υπογραφή αυτή τη κυβέρνηση, α ενημερωθεί προηγουμένω από του τοπικού παράγοντε τη Νέα Δημοκρατία ότι το φράγμα Ιασίου εγκαινιάστηκε προ 20 δεετία επί κυβερνήσεω Κώστα Σιμίτη και μέχρι την ολοκλήρωσή του μεσολάβησαν μεταξύ άλλων κυβερνήσεων και 5 χρόνια τη παρούσα κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία ενώ εκρεμούν δίκτυα διανομή και αναδασμοί που θα το καταστήσουν λειτουργικό για το σύνολο τη Ανατολική Λεκάνη τη Ροδόπη. Το φράγμα Κομσάτου του δεν έχει ενταχθεί μέχρι σήμερα σε κανένα χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίησή του. Παρά το γεγονό ότι έχουμε ζητήσει να αναβαθμιστεί σε έργο εθνική στρατηγική σημασία και να προτεραιοποιηθεί η υλοποίησή του. Οι μελέτε για την ενεργειακή αναβάθμιση του δικαστικού Μεγάρου Κομμοτινή, τι οποίε ανακοίνωσε ο τότε Υπουργό Δικαιοσύνη, κ. Τσιάρα, σε δική μου επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για την διάσωση του παλιού δικαστικού μεγάλου, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση έργο με τον παραπιστικό τίτλο Δικαστικό Μέγαρο Κομμοτινή, το οποίο νέο δικαστικό Μέγαρο Κομμοτινή θεμελιώθηκε επί κυβερνήσεω Ανδρέα Παπανδρέου το 1994 και παραδόθηκε σε λειτουργία. Το 2000 από κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη. Η αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου μεταξύ Ιάσμου Πολιάνθου, Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπη και Μέση Αλεξανδρούπολη, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου είναι καλοδεχούμενη, αρκεί να μα απαντήσει επιτέλου η κυβέρνηση και ο αρμόδιο Υπουργό Υποδομών κ. Σταϊκούρα. Πια μεγάλη μέρα θα ξαναδεί η Θράκη Τρένο να διατρέχει το σιδηροδρομικό τη δίκτυο. Με όλα τα παραπάνω, δεν μηδενίζουμε καμία πρωτοβουλία. Που κατατείνει σε υλοποίηση έργων είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είτε από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπη. Αλλά έχουν και οι προεκλογικέ παράτε τη κυβέρνηση τα όρια του, ανάφερε μεταξύ άλλων ο Βουλευτής Ροδόπη του Πασόκ Κινάλ Ιλχάν Αχμέτ.